μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους που είστε εδώ, να ευχαριστήσουμε τον κινηματογράφο Τελιανό για την φιλοξενία. Να ευχαριστήσω εγώ θα ευχαριστώ σε όλη τη διάρκεια πολύ κόσμο, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τις εκδοσίες και που οργάνωσαν όλο αυτό και που στήριξαν τον κύριο την πρώτη στιγμή που πήγα και τους είπα την ιδέα. Θα ξεκινήσουμε για να σπάσει λίγο ο πάγος με τρία βιντεάκια που ετοιμάσαμε προωθητικά. Να πω, όπως με παρακάλεσε και ο Μοντέρ, ότι φτιάχτηκαν αυτά για το ίντερνετ, οπότε οι ποιότητες δεν είναι λίγο αυτές που θα θέλαμε να παίξουν σε ένα κινηματογράφο, αλλά θα τα δείτε και θα μας πείτε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα βίντεο. Παιδιά αυτά, μάνα πατέρα δεν είχανε. Mark Sargent is one of the leading voices in the Flat Earth movement. Well, Mark joins us now. Welcome. Morning, Mark. Welcome. I mean, obviously. Η συγκέντρωση αυτή, ο παλμός αυτός, η νεολαία αυτή, ο κόσμος μας αυτός, το λέει η Ελλάδα να πάει μπροστά. Εδώ πατέρας είμαστε αυτοί. Πού είσαι, μεγάλε! Τι κάνεις εσύ, από πού είσαι εσύ! Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. Προσωπικά εσείς είστε υπεύθυνος στους 5 μήνες που είστε υπουργός για χίλιους θανάτους συνανθρώπων μας. Λαού, γεγονός ότι είστε ανταξία, δεν σας επιτρέπει να με βρίσκετε, κύριε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στην αστυνομία μεταδίδουν τον ιό. Το έχει ανεβάσει η αστυνομία εδώ, το βίντεο αυτό, η αστυνομία της Δίας. Πήγανε παπούτσια και κάλτσες. Πολλές φορές έχουμε δει από το εισοδημάτους να βοηθούν τον κόσμο. Με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ αναδεικνύεται ως οραματιστής παγκόσμιας εμβέλειας. Surrounding us are regimes that will literally murder you for being gay. In Israel, the LGBT community marches with pride. Στον χάρτη των πράσινων αερομεταφορών βάζει την Ελλάδα. Η στρατηγική συμφωνία Αιτζίαν ελληνικών πετρελαίων για την κρίση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων ΣΑΦ. Mr. Marriott was not suspended. I was entitled to express my views. I was entitled to be consulted. Did you threaten to overrule him? You're not answering the question. Whether you threatened to overrule him. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Μητσοτάκη μετά την... Τι σας είπε. Τώρα άνθρωπος. Ναι. Εσείς δεν το είπατε. Τι να πούμε, δηλαδή δεν μπορώ να... Μάλιστα, καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνομαι. Θα κάνω μια ερώτηση στην οποία θα σας απαγορεύσω μια απάντηση. Τι ομάδα είστε, απαγορεύετε η απάντηση Εθνική Ελλάδος. Ολυμπιακός. Όλα τα κάθε αποσπασματάκια αντιστοιχεί και σε κάποιο κεφάλαιο του βιβλίου. Μερικά απλώς τις ιδέες τις κλέψαμε από τον Ζαραλίκο, από
το Zara Lex TV. Και εμείς κλεμμένες τις έχουμε. Βαγγέλη! Λοιπόν, όπως καταλάβατε, θα είπαμε για οικονομία χρόνου και οικονομία χώρου να αναλάβω εγώ και τον συντονισμό αυτής της συζήτησης, το οποίο σημαίνει ότι θα χάσουμε εκείνο το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που πάντα ο συντονιστής λέει τι ωραίο που είναι αυτό το βιβλίο και τι γαμάτος ο τύπος που το έγραψε, και θα προχωρήσουμε, σκέφτηκα να προχωρήσουμε παρουσιάζοντας το πάνελ με έναν διαφορετικό τρόπο. Είναι μαζί μας ο Χριστόφορος Ζαλίκος, ο οποίος του την έπεσαν μπράβη ενός επιχειρηματία ενώ έκανε την παράστασή του και μιλούσε... Στιχουργός. Μιλούσε για ένα πλοίο που θα μετέφερε κάτι στην Ελληνική Επανάσταση, το Γιαούρ Κουάν. Είναι η Ελευθερία Κουμάντου, η οποία είχε δεχθεί επίθεση από έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που ουσιαστικά για αυτά που έλεγε ζήτησε να απολυθεί από το μέσο, από το ραδιοφωνικό σταθμό στο οποίο ανήκε. Αν πάω στο κοινό, έχοντας δει, δεν είμαι σίγουρος ποιοι ήρθαν, αλλά είδα σίγουρα τον Νίκο τον Πυλό, ο οποίος του φορτώθηκε ο μισός ποινικός κώδικας επειδή έκανε τη δουλειά του στα προσφυγικά. Συγκεκριμένα, όταν του στείλα, όταν άρχισα να του γράφω το μήνυμα για να τον καλέσω, του είπα: αν είσαι ελεύθερος τη Δευτέρα, έλα να τα πούμε. Και μετά συνειδητοποίησα ότι κυριολεκτικά έλεγα ότι μπορεί και να μην είμαι ελεύθερος. Οι προσκλήσεις επίσης αφορούσαν τον Τάσο τον Σαραντή από την Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος έφαγε μια αγωγή 225.000 ευρώ από την εταιρεία WRE με αεολικά. Ο Νικόλας ο Λεοντόπουλος, που απλώς μαζεύει SLAP, τις λεγόμενες μηνύσεις ή αγωγές που γίνονται για να φημώσουν ουσιαστικά δημοσιογράφους. Δεν ξέρω αν κατάφερε να έρθει ο Μάριος ο Λόλος, που προσπάθησε να τον δολοφονήσει η ελληνική αστυνομία και τον έστειλε στο νοσοκομείο με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Αυτά λίγο για να δείτε το πλαίσιο. Δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτησης ακριβώς σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε περισσότερο για την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Ή τουλάχιστον αυτό αφορά το βιβλίο και αυτό θα πω εγώ. Από όλους τους ανθρώπους δεν μίλησα βέβαια για τον Γιώργο τον Πλοιό, ο οποίος είναι αυτός που μπορεί να κατανοήσει αυτόν τον πρόλογο, να τον αναλύσει και να μας τον δώσει σε επιστημονικό και σε θεωρητικό επίπεδο, καθηγητής επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, και να ξεκινήσουμε μαζί σου. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Γιατί με εξαίρεση και εμένα ζήτησε ο Πόρτος Άντε να εξέναμε, να απομακρύνω από το Εθνικό Σύμβουλο για την τηλεόραση, γιατί το θράσος μας τηλετεύσει από την προσπάθεια τράφικινγκ με ουρανές. Λοιπόν, ήταν καλό αυτό το καλοκαίρι, δεν θα πω τραγούδι το γνωστό, ήταν το καλοκαίρι, ήταν το καλοκαίρι λοιπόν. Πήρα ένα μήνυμα από τον Άρη ενός ήταν στη Νέα Υόρκη και μου ζήτησε να προλογίσω το βιβλίο. Δύσκολη περίοδος. Φυσικά με μεγάλη χαρά δέχτηκα, γιατί εξηγώ στο πρόλογο γιατί ασχολήθηκα με αυτό το βιβλίο. Το διάβασα. Το διάβασα με μεγάλη προσοχή. Το διάβασα όλο την επειδή σας πω. Και επομένως ο πρόλογος βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και όχι επινοημένα, έτσι όπως λένε στις ταινίες. Κοιτάξτε, ο Άρης γράφει λοιπόν για την προπαγάνδα. Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Αυτό το βιβλίο μπορεί να το δει κανείς από τη σκοπιά του επιστήμονα, του κοινωνικού επιστήμονα, από τη σκοπιά αυτού που ασχολείται επιστημονικά με την επικοινωνία, μπορεί να το δει από τη σκοπιά των κοινωνικών κινημάτων, μπορεί να το δει από πάρα πολλές σκοπιές. Προσπάθησα να το δω από όσες περισσότερες γινόταν. Αλλά κατά βάση δεν μπορώ να απαλλαγώ από τη φύση μου που είναι να βλέπω επιστημονικά αυτά που διαβάζω για τα μέσα επικοινωνίας. Λοιπόν, ο Άρης μιλάει για την προπαγάνδα. Και μάλιστα, αν διαβάσετε στο Twitter κάτι, το έκανε και κριτική γι' αυτό. Μιλάει για την προπαγάνδα. Η προπαγάνδα λοιπόν είναι μια μαχόμενη ιδεολογία. Η ιδεολογία λοιπόν η οποία προσπαθεί να παρακινήσει τους ανθρώπους να κάνουν να μην κάνουν κάτι. Γιατί η προπαγάνδα είναι αυτό το πράγμα. Να προσπαθείς να παρακινήσεις κάποιον με συμβολικά πάντα μέσα, όχι με το πιστόλι στον κρόταφο, γιατί αυτό δεν είναι προπαγάνδα, να κάνουν ή να μην κάνουν κάτι. Και αυτό έχει πολλές μορφές. Παίρνει και θρησκευτική μορφή, για παράδειγμα, προσελκυσμός, παίρνει και οικονομική μορφή, η διαφήμιση,
Και γι' αυτό λοιπόν σε όλα αυτά μέσα υπάρχει ιδεολογία. Και στη διαφήμιση υπάρχει ιδεολογία και στη φυσική υπάρχει ιδεολογία. Και εδώ έχουμε να παράσουμε την πολιτική προπαγάνδα. Μία από τις βασικότερες λειτουργίες, τρεις οι βασικές λειτουργίες της προπαγάνδας είναι η δικαιολόγηση αυτού που υπάρχει, που υφίσταται ως πραγματικότητα. Η δεύτερη είναι η νομοποίηση αυτού που υφίσταται ως πραγματικότητα και η ανισότητα και η βία και η πόλεμη και η εκμετάλλευση και όλα αυτά. Προσπαθεί η ιδεολογία να τα δικαιολογήσει γιατί συμβαίνει και να τα νομοποιήσει. Και το τρίτο είναι η φυσικοποίηση, δηλαδή να μην μας ενοχλούν, να μας φαίνονται ως φυσικά φαινόμενα. Να μας φαίνεται φυσικό φαινόμενο ο πόλεμος, να μας φαίνεται φυσικό φαινόμενο η εκμετάλλευση των ανθρώπων, να μας φαίνεται ότι είναι φυσική η ανισότητα και όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν κάθε ταξική κοινωνία. Να μας φαίνονται φυσικά και κυρίως να μας φαίνεται ότι ακριβώς επειδή είναι φυσικά δεν μπορούν και να αλλάξουν. Δηλαδή, there is no other, alternative. Έτσι. Αυτή είναι η πεμπτουσία λοιπόν της ιδεολογίας. Και αυτό αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία σήμερα, στην εποχή που ζούμε, γιατί είναι μια κοινωνία των μέσων, όπως λέμε εμείς, τέλος πάντων, κοινωνιολόγοι των μέσων. Τι σημαίνει αυτό, ότι και στην πολιτική, εξωτερική και εσωτερική, και στην οικονομία, τα μέσα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι ένας υπερθεσμός. Δεν είναι απλώς ένας θεσμός στα μέσα επικοινωνίας σήμερα. Είναι υπερθεσμός. Και γι' αυτό δεν έχουν πάψει προπόλου, αν ποτέ ήταν, να είναι τέταρτη εξουσία. Δεν είναι τέταρτη εξουσία. Είναι η εξουσία η οποία παρασέρνει όλες τις υπόλοιπες. Είναι η επικεφαλής όλων των υπολείπων. Δένει όλες τις υπόλοιπες σε μία. Είναι το τσιμέντο των εξουσιών. Και με την έννοια αυτή είναι και αυτός ο μηχανισμός που έρει τη διάκριση των εξουσιών. Η διάκριση των εξουσιών σήμερα είναι μόνο προσχηματική. Και τα μέσα επικοινωνίας είναι ακριβώς το όχημα το οποίο αναιρεί την διαίρεση των εξουσιών. Το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα, το προηγούμενο, δηλαδή το 36 νυν, το περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο αυτό, αλλά δεν θα συζητήσουμε γι' αυτό τώρα, άρχισε αυτά με τον βιβλίο. Λοιπόν, να πω λίγο τώρα για την ουσία του βιβλίου, αφού εξηγώ γιατί είναι σημαντικό. Αυτά που προηγουμένως έχουν να κάνουν με την εξής γιατί είναι σημαντικό το βιβλίο. Όπως λοιπόν λέω στον πρόλογο, εγώ τον Άρη τον γνώρισα εντός εισαγωγικών μέσα από το προηγούμενο βιβλίο που ήταν Τουρκία Ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Δεν το γνώριζα προσωπικά τον Άρη. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση γιατί μου θύμισε τον Έντουαρντ Ρόζενταλ, αν τον θυμάστε, η μεγαλύτερη εξημών. Έτσι είμαστε λίγο παλιότεροι και κάπου το θυμόμαστε. Οι νεότεροι πάνω το θυμούνται ή μπορεί να μην έχουν ακούσει ποτέ το όνομα. Γιατί ο Άρης κάνει αυτό που λέμε δημοσιολογική δημοσιογραφία, δηλαδή publicistic, δηλαδή ενώνει μια θεωρητική ανάλυση που προϋποθέτει να έχει γνώση, δεν μπορεί να κάνει θεωρητική ανάλυση, αλλά δεν έχει θεωρητική γνώση, με πολύ συγκεκριμένα ιδιοσιογραφικά περιστατικά. Και αυτό κάνει. Και αυτό είναι το ύφος του. Ξεκινάει λοιπόν με ένα συγκεκριμένο περιστατικό που το έχει καταγράψει στη δημοσιογραφία και που δεν το έχουμε προσέξει εμείς. Δεν έχουμε προσέξει τι κρύβεται από πίσω. Και αρχίζει λοιπόν και το ξεφλουδίζει. Και μπαίνει μέσα σε βάθος. Και προχωράει. Και προχωράει μέχρι να αποκαλύψει λοιπόν τη θεωρητική του σημασία. Και μετά αναδιπλώνεται λοιπόν, αναδιπλώνει αυτή την ανάλυση για να μας εξηγήσει λοιπόν ακριβώς αυτή τη θεωρητική σημασία αυτού του πολύ μικρού περιστατικού που όταν διαβάζουμε το βιβλίο μας έρχονται στο νου πολλά παρόμοια. Το συναφές που κάνει είναι να πηγαίνει κάπου στο παρελθόν και να πιάνει τα μόνα γεγονός του παρελθόντος που είναι ανάλογο και να κάνει το ίδιο που είπα και πριν. Αυτό είναι το ύφος. Και γι' αυτό το βιβλίο διαβάζεται ευχάριστα. Παρόντα καλοκαίρι, παρότι είπα να πείσω στον άκρη το ψαρού του φεύγω και την πισταριά μου. Το διάβασα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και γιατί ήταν του Άρη και γιατί ο Ρώσος είναι το βιβλίο που είναι. Τώρα, από εκεί πέρα το περιεχόμενο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όπως είπα λοιπόν, ο Άρης μιλάει για την προπαγάνδα και η προπαγάνδα ξέρει την κατά την άποψή μου. Μια μαχόμενη ιδεολογία. Η οποία προσπαθεί να μας παρακινήσει να κάνουμε να μην κάνουμε κάτι. Ο Άρης χρησιμοποιεί την έννοια προπαγάνδα εδώ με μια πιο ευρεία σημασία, όχι με την έννοια της πολιτικής προπαγάνδας. Μας παρακινεί δηλαδή να στρατευτούμε ή να αποστρατευτούμε σε μια πολιτική ιδέα και σε μια πολιτική πράξη, αλλά σαν μια προσπάθεια να μας πείσει ότι αυτός ο κόσμος που ζούμε είναι φυσιολογικός, αυτός ο κόσμος που ζούμε θα διαρκέσει αιώνια και δεν πρέπει να τον αμφισβητούμε. Και ασχολείται λοιπόν με την ιδεολογία που κρύβεται πίσω από την παραγωγή των μέσων
τα οποία μέσα, όπως είπα, δεν είναι απλώς ένας θεσμός, είναι ο θεσμός. Ο κυριότερος στις μέρες μας, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη και την άποψη κάποιων άλλων, δεν το συμμερίζονται όλοι αυτό, έτσι. Όπως γράφω και στο πρόλογο, το βιβλίο χωρίζεται σε 5 ενότητες. Την πρώτη ενότητα ασχολείται κυρίως με το πώς επηρεάζεται η παραγωγή περιεχομένου των μέσων που καταναλώνουμε σήμερα. Και αναφέρεται, για παράδειγμα, στην κοπαγάνδα, στην προπαγάνδα των μπάτσων. Όσοι εδώ είναι αστυνομικοί συντάκτες ή αστυνομοσιογράφοι γνωρίζουν ότι οι δημοσιογράφοι παρεπιδημούν συνήθως στα γραφεία της ΓΑΒΑ ή της Κατεχάκη ή κάπου εκεί. Και καταλαβαίνετε βεβαίως ότι παίρνουν τις ειδήσεις ready-made, όπως λέμε, έτσι, και επειδή πρέπει να βγάλουν και γρήγορα την ύλη, γιατί έχουν και πολλά θέματα να καλύψουν, στην ουσία γράφουν ή αντιγράφουν και έχουν πια πολύ εύκολο με τους υπολογιστές το δελτίο τύπου. Εδώ πρέπει να κάνω μια υποσημείωση όμως για να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Όταν η αστυνομία συλλαμβάνει έναν τελεσπαντών ύποπτο, το καταγράφει με βάση τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Για την αστυνομία αυτό είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό δεν είναι ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος θα γράψει ότι είναι, για παράδειγμα, λαδαπός, ότι είναι άντρας, είναι γυναίκα. Έτσι. Φυσιολογικό δεν είναι για τον δημοσιογράφο, ο οποίος από τα στοιχεία της ταυτότητάς του κρατάει ότι είναι αλλοδαπός. Και το ότι λειτουργεί έτσι η δημοσιογραφία, το ξέρω από παλιά, το ότι οι αστυνομικοί συντάκτες είναι τα βαποράκια της αστυνομίας, για να το πω λίγο διαφορετικά, έτσι προς την κοινή γνώμη, περί αυτού πρόκειται. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, το περίφημο παρκούρ. Πού το βρήκε αυτή την έννοια και αυτή την πρακτική, τέλος πάντων, ως αστυνομικό συντάκτης. Εκεί πέρα θα πάρει επίδειγμα. Αυτό πρέπει το βράδυ μέχρι να κάνουμε τις τέξεις για να φύγουν. Το ξέρουμε αυτό από έρευνες που έγιναν και μάλιστα έχουν γίνει αυτό από Θού, να σας δώσω και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, κάτι προγράμματα PNED που τα έλεγαν τότε. Από τις δεκαετίες του 90 το ξέρουμε αυτό. Ότι έτσι λειτουργεί η αστυνομική συντάκτης. Και θέλει πάρα πολύ δουλειά εδώ πέρα. Όπως το είδαμε στην περίπτωση του Ζάκ. Αμέσως λοιπόν υιοθέτησαν το story της αστυνομίας, αυτό είπαν και αν δεν ήταν οι αυτόπτες, όπως λέμε, μάρτυρες, τέλος πάντων πολίτες που κατέγραψαν με τα κινητά τους το περιστατικό, ακόμα θα πιστεύαμε ότι τα πράγματα έγιναν όπως μας τα είπαν οι συντάκτες, δηλαδή όπως τα έμαθαν από το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Λοιπόν, και φυσικά για τις πρεσβείες, το πώς λειτουργούν οι πρεσβείες. Και εδώ σας δώσω και μια είδηση, αν μου επιτρέπετε, που έχει άμεση σχέση με το βιβλίο. Ήμουν μέλος της Κοσμητείας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Μαζί ήρθαν κάποιοι φοιτητές να παρουσιάσουν ένα βιβλίο. Δεν ρωτήσαν ούτε τι βιβλίο είναι, δεν μας υποχρεώνει κανένας όμως να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τι δώσαμε. Μετά από λίγο καιρό λοιπόν ήρθε ένα οργισμένο γράμμα της Αμερικανικής Πρεσβείας που μας ζήταγε το λόγο γιατί δώσαμε και το βιβλίο του Κουφοντίνη. Μας ζήταγε το λόγο γιατί δώσαμε την άδεια να παρουσιάσουμε το βιβλίο του Κουφοντίνη. Δεν ξέρουμε το βιβλίο του Κουφοντίνη, αλλά δεν διαπράξαμε και κανένα αδίκημα. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δώσαμε την άδεια να παρουσιάσει ένα βιβλίο. Και μας απειλούσαν και από πάνω ότι θα είναι επίσημο, θα διακοπούν οι σχέσεις στη Δημοκρατική Αμερική, βεβαίως, που υποτίθεται λειτουργούν αυτόνομα τα πανεπιστήμια, έτσι. Χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, χωρίς παρεμβάσεις από τα πάνω και τα έξω, ότι θα ενεργήσουν στο να διακοπούν οι σχέσεις μας με τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Αυτό για τις πρεσβείες. Και το αναφέρω πριν. Πάει η πρώτη ενότητα. Στη δεύτερη ενότητα ο Άρης ασχολείται με το περιεχόμενο. Δηλαδή με την ουσία τέλος πάντων της προπαγάνδας στα μέσα επικοινωνίας. Με το περιεχόμενο. Γιατί η προπαγάνδα είναι το περιεχόμενο γίνεται. Και εκεί λοιπόν ασχολείται λοιπόν με την παραποίηση των φωτογραφιών, με τον. Πώς το πάω αυτό στα αγγλικά. Both sides και διάφορα άλλα πράγματα, με τα δελτία, ναι, με τέτοιου είδους πρακτικές. Διαβάστε το βιβλίο, θα στο πω απ' έξω, γιατί αν στο πω απ' έξω δεν το αγοράσετε, δεν είναι. Λοιπόν, όμως, απλώς σας δίνω μια ιδέα. Στην τρίτη ενότητα ασχολείται λοιπόν με τα δελτία ειδήσεων που είναι διαφημίσεις. Υπάρχει λοιπόν στη θεωρία, την οποία ασχολούμαστε εμείς, είναι λίγο βαρετή, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η δουλειά μας. Ένας όρος που λέγονται infomercials, δηλαδή διαφημίσεις που εμφανίζονται σαν ειδήσεις. Είναι αυτές που κάνουν προωθήσεις προϊόντων. Μισή ώρα δείχνει τι δουλειά κάνει το προϊόν και δίνει συνέντευξη και εξηγεί πόσο καλό είναι και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι μια πλευρά του
τον information. Η άλλη αυτή που γράφει ο Άρης εδώ πέρα, δηλαδή ότι στα δελτία ειδήσεων κάνουν τακτικά διαφημιστικές αναφορές. Στην ελληνική τηλεόραση δεν συνηθίζεται πια τόσο πολύ, για να μην σου λέει ελληνική τηλεόραση, συνηθίζεται κυρίως στο ραδιόφωνο. Και ξέρετε γιατί. Γιατί αν δεν το κάνουν, δεν θα πληρωθούν οι δημοσιογράφοι. Όταν συνάπτουν σχέση συνεργασία με τη δημοσιογράφη με ένα κανάλι, με ένα ραδιοφωνικό σταθμό, τους ζητάνε να φέρουν και χορηγίες. Γιατί αν δεν φέρουν χορηγίες, θα πάρουν το μισθό του, τον μισθό του αποκλείονται. Και το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, είναι πάλι όταν έχει τις κρίσεις. Με την αρχή της κρίσης εμφανίστηκε αυτό. Παράνομο, βεβαίως. Αλλά και ταυτόχρονα πολύ βασικό. Και βεβαίως ασχολείται με τα σλάμπε τσάρικες καταμηνήσεις, δηλαδή δημοσιογράφων. Και ξέρουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Είχαμε και με τη Σταυρούλα την Πουλημένη. Είχαμε και με τον Κώστα τον Βαξεβάνη μια τέτοια περίπτωση. Και με την Παπαδάκου τη Γιάννα. Και άλλες πολλές περιπτώσεις που δεν τις γνωρίζουμε ενδεχομένως. Και προχωρώ λοιπόν και λέω ότι στο ασχολείται για παράδειγμα και με αυτά τα οποία μας παρουσιάζουν ως αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή αυτά τα ρεπορτάζ, τα οποία τα κάλυπτα, γραφικά και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη χώρα τέτοιο σταθμό, ειλικρινά σας λέω. Ασχολούμαι 31 χρόνια με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν σε άλλη χώρα υπάρχει τέτοιο, δεν θα πω το όνομά του. Θα το καταλάβετε μόνο σας. Άλλος σταθμός που να έχει διαστρέψει τόσο πολύ το πώς φτιάχνουμε τους πίνακες με τα στατιστικά δεδομένα, δηλαδή που έχουν τον άξονα τροχή και τον ψή. Οι στατιστικολόγοι τα ξέρουν αυτά. Στην υποσχολή με τις στατιστικές πίσω, τι είναι ο άξονα τροχή και τον ψή. Και θυμάστε την περίπτωση που να αντιστρέψει του άξονα τροχή και ψή. Τον άξονα τον ψή, μάλλον. Να αντιστρέψει τον ψή και φαινόταν η οικονομική βελτίωση, φαινόταν ως οικονομική οπισθοδρόμηση. Ή που χρησιμοποίησαν για παράδειγμα πλάνα αρχείου για να περιγράψουν ένα σημείο που είχε γίνει εδώ πέρα στη Σταμάτα πάνω και που δεν είχε κανένα θέμα, ενώ οι εικόνες έδειχναν να έχουν πέσει κάτω από τα κτίρια και ήταν στη βρύση. Λοιπόν, πραγματικά απορώ. Θα μου πείτε μέλος του Εσουρού, δεν είσαι. Ναι, είμαι, αλλά δεν είμαι μόνος. Λοιπόν, ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Και ασχολείται και με πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα τα ξέρετε. Το πόσα βραβεία έχουν, το πόσες διακρίσεις έχουν και το τι απονομές τους έχουν κάνει, τίτλους, κυκλοφόρους, φαρόνους και δεν ξέρω τι άλλο. Τα οποία όλα έχουν μία τιμή, ανάλογα με το επίπεδο της διάκρισης την οποία έχει ο καθένας. Και κλείνω για να μην περνώ τον χρόνο των υπολείπων, εδώ είμαστε να συζητήσουμε όλα αυτά. Ούτε θέλω να πω απ' έξω το βιβλίο όλο, δεν το έχουμε άσχελος. Αλλά το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Το κλασικό ερώτημα το οποίο απασχολεί κάθε άνθρωπο που θέλει να αλλάξει η κοινωνία, να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία. Διότι καλά είναι τα λόγια, καλές είναι οι καταγραφές, αλλά το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Λοιπόν, από αυτού δεν θα προχωρήσω γιατί ο Άρης δεν το συζητάει, αλλά θα το συζητήσουμε αφού μιλήσουμε για το βιβλίο. Μία κουβέντα. Χρειάζεται ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο και μια διαρκής αμφισβήτηση, αλλά δεν του παρόντος να το πούμε αυτό. Το βιβλίο λοιπόν λέω ξανά διαβάζεται ευχάριστα, ουσιαστικά το ρουφάει κανείς. Του εύχομαι κάθε επιτυχία που είμαι βέβαιος θα την έχει και νομίζω ότι το επόμενο θα εξαρτηθεί κιόλας. Και εύχομαι επίσης να γίνει αφορμή για μια σειρά από συζητήσεις τέτοιες αρχιφής. Αλλά είναι εξαιρετικό το ότι η διεισδυτική ματιά του συγγραφέα και αυτό είναι που εμένα πραγματικά με έχει ξεκινήσει. Και του εύχομαι κάθε καλή πορεία στο βιβλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι είναι τεράστια τιμή η συμμετοχή σου στο βιβλίο. Πέραν της πορείας της πανεπιστημιακής, είναι κυρίως η πορεία ενός ανθρώπου που παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο με τρόπο που δεν το κάνουμε δυστυχώς πανεπιστημιακοί, αλλά είναι και ο άνθρωπος που έχει γράψει το απόλυτο, κατά την άποψή μου, βιβλίο, reference book, αν και αυτό ακούγεται βαρετό, δεν είναι καθόλου βαρετό, το βιβλίο για τα fake news, το οποίο το θεωρώ και απαραίτητο συμπλήρωμα για να διαβαστεί το δικό μου, γιατί είναι πραγματικά η ουσία και η επιστημονική εξήγηση όλων των πραγμάτων. Ελευθερία. Ευχαριστώ και από μένα. Να ευχαριστήσω τον Άρη
για την εμπιστοσύνη που είμαι εδώ στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου και γιατί μου έστειλε το κείμενο πριν το πάρω στα χέρια μου ως βιβλίο για να το διαβάσω. Αυτός ο στεναγμός με συνόδευσε όλη την ανάγνωση, να ξέρετε, του βιβλίου σήμερα. Γιατί σήμερα μπόρεσα να κάτσω λίγο πιο εστεχομένα να το διαβάσω και να κρατήσω σημειώσεις. Μπήκα στη διαδικασία να ξαναυπογραμμίζω για να κρατήσω σημειώσεις για να γράψω την ομιλία. Το παράτησα το την υπογράμμιση, γιατί θα υπογράμμιζα όλο το βιβλίο, δεν είχε κανένα νόημα. Δηλαδή είναι όλα τα όσα αναφέρονται τόσο σημαντικά και τόσο περιστατωμένα που όλα χρειάζονται να αναφερθούν. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να το πάρουμε σελίδα-σελίδα να το κάνουμε. Σαν να κάνουμε κατήχηση, ας πούμε, σαν να το ανοίγουμε, να το διαβάζουμε, να πηγαίνουμε στην πηγή, νομίζω θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσαμε. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε όλο αυτό το χρόνο. Εγώ θέλω να σας πω ότι είναι μια εξαιρετική μελέτη, είναι ένα βιβλίο που δεν σε αφήνει να το αφήσεις. Βέβαια, εντάξει, εγώ μπορώ να το πω, θα ήταν και την επαγγελματική διαστροφή, έτσι, έχω την εμπλοκή, έτσι κι αλλιώς, οπότε μπορεί και γι' αυτό να το διάβασα όλο μια και έξω. Παρ' όλα αυτά όμως, όποιος επιλέξει, όποια επιλέξει να το κρατήσει στα χέρια, στα χέρια της, σίγουρα θα το διαβάσει με μια ανάσα, ακόμα και αν δεν είναι επαγγελματίας της ενημέρωσης. Γιατί εμείς οι επαγγελματίες της ενημέρωσης, δεν μου αρέσει να είμαι επαγγελματίας τώρα, λοιπόν. Μια λέμε ότι είναι λειτουργήμα, μια λέμε, τέλος πάντων, επαγγελματίες της ενημέρωσης. Τώρα και κυρίως καθηγητής, εντάξει το λέω. Εμείς τα βλέπουμε λίγο από μέσα τα πράγματα και νομίζω ότι αυτό, γι' αυτό ήταν και ένας στεναγμός που είχα όλο το πρωί σήμερα. Γιατί καταγράφεται σε αυτό το βιβλίο, καταγράφεται όλα όσα συζητάμε μεταξύ μας, λίγοι δημοσιογράφοι, είναι αλήθεια, με πολύ προβληματισμό για το τι γίνεται με τη δημοσιογραφία. Και αποτυπώνονται πολύ ξεκάθαρα και όχι με λογοτεχνικό τρόπο, με έναν λόγο πολύ συγκεκριμένο, πολύ κατανοητό, με πολύ καλή ροή και με στοιχεία, γιατί λένε ότι στη δουλειά μας πρέπει να έχουμε πηγές, πρέπει να έχουμε στοιχεία. Στο βιβλίο υπάρχουν πάνω από 30 σελίδες με πηγές. Σχεδόν κάθε πρόταση, κάθε παράγραφος έχει αναφορά στο, σε τι αναφέρεται. Και κάθε κεφάλαιο έχει και το QR code που είναι πάρα πολύ βολικό, γιατί βλέπεις και πράγματα που, εντάξει, διαβάζεις την πηγή στην τελευταία σελίδα, αλλά στο κάνει εικόνα πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα για τα πρακτικά του πράγματος. Μίλησα με μια φίλη μου το Σαββατοκύριακο για το ότι είχαμε σήμερα την παρουσίαση του βιβλίου του Άρη. Και όταν μου λέει το διάβασα, τη λέω: το έχω ξεφυλίσει λίγο, αύριο θα το διαβάσω. Αλλά νιώθω ήδη ότι είμαι σε μια φάση διπλής ήττας. Η μία είναι γιατί στο βιβλίο αποτυπώνονται πράγματα που δυστυχώς αντιμετωπίζουμε στην επαγγελματική μας καθημερινότητα οι δημοσιογράφοι, στο πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τις ειδήσεις που. Λαμβάνουμε. Εγώ είμαι και αρχισυντάκτρια στο 1984, οπότε λαμβάνω την πληροφορία από τους συντάκτες, από τα πρακτορία. Και πάντοτε υπάρχει η αναζήτηση και η αναρώτηση, όπα, τώρα αυτό πώς το γράφουμε. Το γράφουμε. Το γράφουμε. Πώς το γράφουμε. Και υπάρχει αυτός ο διάλογος στην αίθουσα σύνταξης, από το αν θα βάλουμε τον όρο γυναικοκτονία, μέχρι μια καταγγελία που μπορεί να έχει έρθει και που μπορεί να περιμένουμε πολλές φορές, επιβεβαιώνοντας αυτό που λέει στο βιβλίο. Πρώτα τη διάψευση και μετά να αναφερθούμε στην έτσι. Πρώτα θα πούμε ότι διαψεύδεται κάτι, ότι υπάρχει απάντηση. Σε τι, σε κάτι που δεν το έχεις παίξει. Και το βάζεις μετά. Η άλλη ήττα είναι ότι όλο αυτό το πράγμα που εμείς το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, ο κόσμος το εισπράττει και γυρίζει την πλάτη. Οι αναγνώστες, οι τηλεθεατές, οι ακροατές, πάρα πολύ πια το συζητούν. Έλα μωρέ τώρα, τι θα μας πούμε τα μέσα. Έλα τώρα δημοσιογράφοι. Καλά, δεν αναφέρω στο γνωστό σύνθημα έτσι που όλοι το ξέρουμε. Ευτυχώς δεν νιώθω έτσι. Αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να με κάνει να είμαι μαγκωμένη για το συνάφι μου. Το βιβλίο έχει στην αρχή κάθε φορά παίρνει ως έναυσμα κάτι που έχει γίνει κυρίως στο εξωτερικό, κυρίως στις ΗΠΑ. Και μετά έρχεται σιγά σιγά, γλυκά γλυκά, και το φέρνει στην ελληνική πραγματικότητα. Τις περισσότερες φορές, και εγώ το χρησιμοποίησα κάνοντας ένα παιχνίδι, να δω αν έχω καταλάβει σωστά και αν στην ελληνική πραγματικότητα θα κουμπώσει με αυτό που έχω στο μυαλό μου, αυτό που έχει γράψει ο Άρης. Τις περισσότερες φορές το πέτυχα.
Δεν ξέρω τώρα, δυστυχώς, αυτό δεν ξέρω. Πέτυχα. Επέλεξα να αναφερθώ σε κάποια από τα κεφάλαια που έχει επεξεργαστεί ο Άρης που παρουσιάζει. Σε ρεπορτάζ κυρίως που έχω καλύψει και εγώ ή που έχω κληθεί να τα διαχειριστώ σε επίπεδο επικαιρότητας για να μπορώ να πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, να μην πω πράγματα έτσι θεωρητικά βασισμένα στον κώδικα δεοντολογίας και στο τι θα ήθελα να ισχύει στην ελληνική δημοσιογραφία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο από, από το ρόλο που έπαιξαν τα μίντια στην Χρυσή Αυγή, στην άνοδο της Χρυσής Αυγής. Είναι ένα κομμάτι που το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχω εμπλακεί στο ρεπορτάζ από όταν ήταν ακόμα εκτός Βουλής μέχρι και τώρα από τις δίκες. Και είμαι και από αυτούς τους λίγους που υποστήριζαν το 2013-2014 ότι τα μίντια έχουν κάνει τεράστια ζημιά και είχαν και τεράστια ευθύνη για το ότι τη στρογγύλεψαν τη Χρυσή Αυγή. Να πάλεψαν τις γωνίες της, την κανονικοποίησαν, την έβαλαν στα σαλόνια μας. Αναφέρεται ο Άρης σε αυτό το κομμάτι από τις προσκλήσεις στα πάνελ ή και τα αποκλειστικά πάνελ, όπου ο Τράγκας, παραδείγματος χάρη, είχε μόνο χρυσαυγίτες βουλευτές, μιλούσαν για την Ευγονική, αν θυμάμαι καλά, σε εκείνη την εκπομπή, δεν είμαι πολύ σίγουρη, αλλά τέλος πάντων δεν είναι και η πρώτη φορά και η μοναδική. Μέχρι τα κοσμικά ρεπορτάζ για τη χορευτική δυνότητα του Κασιδιάρη, το γάμο του Παναγιώταρου, το τι φορούσε η Ουρανία όταν ορκίστηκε. Ενώ στην περίπτωση του Αγίου Παντελεήμονα υιοθέτησαν στην πλειοψηφία τους το αφήγημα των αγανακτισμένων κατοίκων χωρίς να κάνουν παραπάνω ρεπορτάζ. Και έλα μωρέ, τώρα κάτι γραφική είναι των γυμναστηρίων. Αυτή η γραφική των γυμναστηρίων είναι όσο έκαναν δουλειά, που έφτασαν μέχρι τις δολοφονίες, που έφτασαν μέχρι το αίμα. Και είδαμε λοιπόν τι κακό έγινε σε αυτή την περίπτωση. Ένα άλλο παράδειγμα που βλέπουμε πολύ συχνά είναι η λεγόμενη προπαγάνδα, αναφέρθηκε και ο κ. Πλειός σε αυτό. Δηλαδή στην προπαγάνδα της αστυνομίας. Όσα περιγράφει ο Άρης στο βιβλίο για τις σχέσεις των ρεπόρτερ με το γραφείο τύπου της Γαδά είναι απολύτως αληθή. Είναι όλα. Είναι όλα όπως τα γράφει. Μόνο λίγοι, κάποιοι πολύ παλιοί συνάδελφοι πια έχουν κρατήσει επαφές με αξιωματικούς και έχουν και άλλες πληροφορίες πλην των δελτίων τύπου. Ο Άρης εξηγεί και αναφέρεται σε μια πολύ εμβληματική υπόθεση για την προπαγάνδα της αστυνομίας που είναι η δολοφονία Σαμπάνου. Στο πώς το μάθαμε. Και πώς τελικά κατέληξε να είναι αυτή η περίπτωση. Αν δεν υπήρχε το βίντεο που έδειχνε να δείχνει το αυτοκίνητο και πώς κινήθηκαν οι αστυνομικοί, ακόμα θα είχαμε το αφήγημα της αστυνομίας περί εμβολισμού των αστυνομικών της Δίας από το γιο ταχύ ποτέμου ενός Αβάνης. Εγώ θα προσθέσω δύο ακόμα υποθέσεις μαζί με αυτή του Ζακ που είπε ο κ. Πλειός. Θα βάλω την υπόθεση της Νέας Μύρνης και την υπόθεση του Ινδαρέα. Στη Νέα Σμύρνη υπήρχε επίσης το αφήγημα ότι οι αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση από 30 άτομα. Πάντα να ξέρετε, τα δελτία τύπου της αστυνομίας δέχονται επίθεση αστυνομικοί. Πάντα. Ποτέ δεν έχει ξεκινήσει τίποτα διαφορετικά. Ευτυχώς πάλι που υπήρχε το βίντεο του πολίτη που είδαμε το πώς περιφέρθηκε ο αστυνομικός στον πολίτη και με το μεσημέρι στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Τώρα, οι δημοσιογράφοι διαχειρίστηκαν την είδηση. Υιοθέτησαν πλήρως το δελτίο τύπου της Γαδά, χωρίς να λένε καν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Αν δεν υπήρχε το βίντεο και η συγκέντρωση που οργανώθηκε λίγες ώρες μετά, δεν θα πήγαιναν καν στην περιοχή να κάνουν κανονικό ρεπορτάζ. Θα είχαν πει αυτό που έλεγε το δελτίο τύπου και θα τελείωνε. Ήταν ok με αυτή την ανακοίνωση. Ξέρω ότι υπήρχαν αστυνομικά, ραδιοφωνικά δελτία που ακόμη και μετά τόσο άλλο πια ξεσπάσει, συνέχιζαν να παίζουν μόνο την εκδοχή της αστυνομίας και βέβαια δεν υπήρξε ποτέ καμία επανόρθωση. Τίποτα. Αυτό πάντως που βλέπουμε όσο καταβαίνουμε στον δρόμο για ρεπορτάζ είναι πια η προσπάθεια της αστυνομίας να μην υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Όχι μόνο από τον απλό κόσμο που τραμπουκίζεται από τους αστυνομικούς όταν τραβάει βίντεο, αλλά ακόμα και από τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Είχαμε το περιστατικό από τον Μάριο Λόλο και η Τατιάνα Μπόλερ παλιότερα είχε δεχτεί επίθεση από αστυνομικό. Προσπάθησαν να μας περιορίσουν, να καλύπτουμε τις πορείες, να μας βάλουν σε συγκεκριμένο χώρο για να τις καλύπτουμε. Ευτυχώς αυτό δεν πέρασε. Το Χρυσοχοίδης το έκανε αυτό. Να θυμίσω το καλοκαίρι στο Μιχαηλίδη, στην πορεία του για την απεργό πείνας τον Γιάννη Μιχαηλίδη, τραβούκησαν οι άντρες στο ΜΑΤ και φωτορεπόρτερ. Εμένα μου πέταξαν τα κρυβόνα στο πόδι την ώρα που τραβούσα βίντεο, την ώρα σε μια βίαιη προσαγωγή. Και αυτά είναι πράγματα που αρχίζουμε πια και τα θεωρούμε ότι είναι ok να μας συμβαίνουν. Δηλαδή το θεωρούμε πολύ δεδομένο ότι κάτι θα μας προκύψει στον δρόμο όταν κάνουμε ρεπορτάζ. Θέλω να αφαιρθώ σε ένα κομμάτι, το συζήτησαμε και χθες με τον Άρη στο τηλέφωνο. Είναι και ένα αρκετά καλό κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο σε σχέση με τη φωτογραφία του Παύλου Φίσα και στο ότι δημοσιεύθηκε στο πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ ως επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν το έχω λυμένο. Αν όντως έπρεπε να δημοσιοποιηθεί η φωτογραφία ή δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί η φωτογραφία. Το είχα συζητήσει τότε με τον Μάριο τον Λόλο, ήταν τότε πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ. Επικαιροποίησα τη συζήτηση χθες το απόγευμα και έχω την εξουσιοδότηση να τη μεταφέρω τη συζήτηση αυτή εδώ. Όπου αυτό που μου είπε είναι ότι η φωτογραφία αυτή είναι ένα ντοκουμέντο, όπως είναι και η φωτογραφία του Καλτεζάν. Γιατί δεν μας ενοχλεί η φωτογραφία του Καλτεζάν και μας ενοχλεί η φωτογραφία του Φίσα. Και εκεί είπαμε ότι μάλλον μας ενοχλεί γιατί έχει να κάνει με το μέσο που δημοσιεύτηκε και για το γεγονός ότι αυτή η φωτογραφία προφανώς πουλήθηκε στην εφημερίδα για να δημοσιευτεί. Δεν υπήρχε φωτορεπόρτερ εκείνη την ώρα στη δολοφονία του Φίσα όταν συνέβαινε. Ό,τι συνέβαινε στο Κερατσίνι εκείνο το βράδυ. Καταρχήν δεν υπήρχε γιατί δεν το ξέραμε ότι είχε συμβεί ένα. Δεύτερον, ήταν σε απεργία η αιτία έτσι κι αλλιώς και η φωτορεπόρτερ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της επόμενης μέρας. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα επαγγελματική των δημοσιογράφων. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι λίγο που επειδή αναφέρεται η χρήση της φωτογραφίας και αν πρέπει και κάτω από ποιες συνθήκες και πότε και πώς, είναι ένα κομμάτι που και εγώ το βάζω με προβληματισμό. Βεβαίως αναφέρεται στην κουβέντα για τα στρατιωτικά και το εμπόριο όπλων όλο αυτό και εγώ το έχω λίγο σαν χάπι. Κάθε πρωί 8:30 έχει εθνικιστικό μισάωρο σε ένα κανάλι τηλεοπτικό με απόστρατους και καθηγητές. Είναι δεδομένο. 8:30 βάλω το αύριο το πρωί, κάντε ένα ψάξιμο, θα το βρείτε. Φαντάζομαι έχετε καταλάβει σε ποιο κανάλι είναι, αλλά εντάξει είναι αυτό, το εθνικιστικό μισάωρο της ημέρας. Δεν θα μιλήσω πάρα πολύ ακόμα, γιατί νιώθω ότι έχω πει πάρα πολλά πράγματα. Σκέψω να μην τα είχα γράψει κιόλας, οπότε αυτό θα με περιόριζε κιόλας. Λοιπόν, Capital Control, εκείνη η φοβερή φωτογραφία με τη γιαγιά στα ATM. Την ατάκα το ότι, μα γιατί όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι με το ναι. Και βέβαια, εγώ έχω να μεταφέρω από την πλευρά του ρεπορτάζ. Επειδή τότε ήμουν στο πειθαρχικό της ΕΣΕΑ, που σημαίνει κατ' επέκταση και στην Επιτροπή Διοντολογίας. Τα δύο πειθαρχικά αποτελούν την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΣΕΑ. Μου έλεγαν οι συνάδελφοι που βγαίνουν στον δρόμο για ρεπορτάζ, κάντε κάτι και μαζέψτε τα κανάλια, θα μας σκοτώσει ο κόσμος στον δρόμο. Έβλεπαν κόσμο, έβλεπαν συναδέλφους με κάμερες και τους συνέβη. Ο κόσμος κανονικά, θυμάστε τότε, ότι ήταν συνέχεια είχε πορείες, είχε διαδηλώσεις, είχε πράγματα εκείνες τις μέρες. Και την τελευταία εβδομάδα πριν το δημοψήφισμα, εγώ και μια συνάδελφος καλούμε σε σύσκεψη τα δύο πειθαρχικά για να δούμε τι θα κάνουμε. Μετά από πάρα πολύ πίεση, καταφέραμε να βγει μια ανακοίνωση με συστάσεις κυρίως προς τα κανάλια και στο ότι θα πρέπει να προβάλλουν και τις δύο απόψεις και να σέβονται λίγο την ισοτιμία που θα πρέπει να έχουν παρουσίαση των απόψεων. Όλη την υπόλοιπη μέρα το τηλέφωνο μου χτυπούσε από συναδέλφους στα κανάλια που μου έλεγαν τι είναι αυτό τώρα που κάνατε και γιατί το κάνατε και μας δημιουργείται πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το θεώρησα μάλιστα και παρέμβαση στην ελευθεροτυπία. Το ότι έβγαλε η ΕΣΥΑ συστάσεις ότι πρέπει να σέβονται τις δύο απόψεις. Κάτι που το ξέρετε και το έχετε δει όλοι, το έγκλημα μίσους, έγκλημα όχι μίσους, έγκλημα πάθους, που ξεπλένεται ξεκάθαρα αυτή τη κάθε φορά, γιατί εντάξει, κάτι θα έχει κάνει και το θύμα. Δεν το δείτε, δηλαδή, είχα αυτά τα πολύ μαζί. Κάτι θα κάνει και το θύμα και προκάλεσε τώρα το κακό με τον νοικοκύρη που τη σκόρδωσε ή τη άψησε στο ξύλο. Για τα slap τα είπαμε και ο κ. Πηγιός και ο Άρης στην αρχή, είναι μια μεγάλη μάστιγα που πλέον μας κάνει να σκεφτόμαστε και δεύτερη φορά. Τώρα να το πω αυτό, να μην το πω. Το έχω σίγουρα τσεκαρισμένο. Δηλαδή αρχίζεις να αμφισβητείς λίγο και τον εαυτό σου πριν πεις κάτι όταν έχει να κάνει με κάτι πολύ μεγάλο. Με τυχόν και φας την αγωγή και εσύ το μέσο που δουλεύεις. Και θα κλείσω με τις υποκλοπές. Θα λοιπόν να σκεφτείτε πόσες φορές είδατε ή ακούσατε τον Μπουκάκη ή τους άλλους συναδέλφους που ασχολήθηκαν με τις αποκαλύψεις, να τους δίνετε λόγος και βήμα σε μέσο ενημέρωσης για να πούν τι στο καλό είναι αυτό το ρεπορτάζ που έχουν κάνει και τι είναι αυτό που αποκαλύπτουν. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θα ήθελα απλώς να πω στον Άρη ότι θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το πλέον μυθοπλασία. Αλλά δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελευθερία. Θυμήθηκα και εγώ τώρα ότι άρχισα να αντιμετωπίζω, γράφοντας το βιβλίο, άρχισα να αντιμετωπίζω πράγματα που δεν τα είχα λυμένα στην αρχή και άρχισα να ασκώ κριτική και σε παλαιότερα μου κείμενα,
το παράδειγμα με τη φωτογραφία του Φίσα, ήμουνα ένας από αυτούς που έγραψε ένα κομμάτι για να βρίσει τον θέμα Αναστασιάδη και το πρώτο θέμα. Από την άλλη, είναι το ντοκουμέντο που έπρεπε να υπάρχει και έπρεπε να έχουμε κάνει όλη σημαία με τον ίδιο τρόπο που έχουμε σημαία το νεκρό σώμα του Τσε Γκεβάρα ή των δικών μας ηρών. Την ελευθερία την έχω πάντα στο μυαλό μου όταν σκέφτομαι τη δημοσιογραφία της και τη δουλειά της με τον όρο αξιοπρέπεια, το οποίο είναι σπάνιο χαρακτηριστικό δημοσιογράφων, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, αλλά την έχω και στο μυαλό μου με τον άνθρωπο που δίνει μάχη απέναντι στην ατζέντα, όπως τη δημοσιογραφική ατζέντα, όπως μπορεί να έχει αυτή οικοδομηθεί από την κυρίαρχη αφήγηση της κάθε εποχής. Και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, βέβαια, ήταν η κάλυψη της δίκης της Χρυσής Αυγής, που είχε αποφασιστεί κεντρικά, σε κεντρικό μηντιακό επίπεδο, να μην παίξει αυτό το θέμα και ήταν 5 δημοσιογράφοι που το σήκωσαν και το στήριξαν. Μπορείτε να δείτε και το ντοκιμαντέρ που έχει κάνει η Μυρτώ Σημεωνίδου για αυτούς τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που ανέδειξαν ένα θέμα. Για τον τρίτο ομιλητή θα ξεκινήσω ενδεχομένως με μία προσβολή εναντίον του, λέγοντας ότι τον Χριστόφορο Ζαραλίκο τον κάλεσα με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα. Κυρίως για την εκπομπή. Είναι εδώ η μαμά σου. Θα συγκρατηθώ. Θα συγκρατηθώ. Λοιπόν, τον κάλεσα για την εκπομπή που κάνεις το Ζαραλίκ TV, την οποία θεωρώ τραγικό το γεγονός ότι είναι από τις καλύτερες ενημερωτικές εκπομπές στην Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι κάθεσαι να τον δεις ως stand-up comedian, ως κωμικό, ως ηθοποιό που έχει να σου πει κάποια πράγματα για να γελάσεις. Είναι ότι σου μαζεύει την ατζέντα των θεμάτων για τα οποία δεν μίλησαν το προηγούμενο διάστημα τα μέσα ενημέρωσης ή αλλίωσαν τελείως το περιεχόμενο της είδησης. Και είναι το αντίστοιχο, η αντίστοιχη τραγικότητα που αισθάνομαι βλέποντας το Last Week Tonight στο αμερικανικό δίκτυο, όπου και πάλι το θεωρώ την καλύτερη ενημερωτική εκπομπή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, από έναν κωμικό. Και αυτό είναι στοιχείο για μια συζήτηση αυτοκριτικής, αλλά πες τα εσύ. Εγώ τι να πω, δυστυχώς έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, δηλαδή ξεκινώντας το Ζαραλίκ TV αναγκάστηκα να κάνω λίγο τη δουλειά των δημοσιογράφων, γιατί το ήθελε ο κόσμος, δεν γίνονταν αλλιώς. Αυτό που είπες για την εκπομπή του Τζον Όλιβερ, έχει πάρα πολύ πλάκα. Τελευταία φορά που έκανα τη χοντράδα να πάω σε τηλεοπτικό σταθμό, το βράδυ των εκλογών, στον Αντένα, πριν. Με κάλεσαν και 2-3 μέρες πριν, ας πούμε, να πούμε τι θα πω. Εγώ και τώρα δεν ξέρω τι θα πω, ποτέ δεν ξέρω τι θα πω. Δηλαδή και την άλλη Τετάρτη Παράσταση δεν ξέρω τι θα πω ακόμα. Θα δούμε. Το ξέρω όλοι ότι ποτέ δεν ξέρω τι θα πω, απλώ ανοίγω το στόμα μου. Και μου λέει ο τύπος εκεί, δεν θυμάμαι το όνομά του, δημοσιογράφος, διευθυντής ειδήσεων, κάτι τέτοιο. Μου λέει, αφού με είχε ρωτήσει πρώτα, τι θα πει το βράδυ των εκλογών, του λέω ότι θέλω. Μου λέει, εμείς δεν θα δούμε τα κείμενα. Του λέω, όχι, γιατί δεν υπάρχουν κείμενα, αλλά ακόμα κι αν υπήρχαν, δεν σας εξασφαλίζει αυτό, γιατί μπορεί 5 λεπτά πριν να αποφασίσω και να πω άλλα κείμενα. Οπότε τι τα θέλετε τα κείμενα. Μου λέει ναι, το βουλώνει και μία ώρα μετά μου λέει, θα μπορούσε άραγε να γίνει μια εκπομπή σαν του Τζον Όλιβερ στην Ελλάδα. Του λέω, πάμε μία ώρα πίσω. Είμαι ο Τζον Όλιβερ. Και είσαι διευθυντής στο σταθμό που δουλεύω. Με ένα συμβόλαιο που μου το έχουν φτιάξει 12 δικηγόροι. Και με ρωτάς, Τζον, τι θα πεις στην εκπομπή αύριο. Πόσα χρόνια θα το πληρώνεις. Δεν παίζει αυτό. Λοιπόν, στην Ελλάδα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχει ελευθερία της έκφρασης. Εγώ έχω διασκεδάσει πάρα πολύ πέρυσι με αυτό που έγινε στο θέατρο με τους δημοσιογράφους, γιατί υπήρχαν δημοσιογράφοι που δούλευαν σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και έλεγαν ότι κάποιος έστειλε μπράβο στο θέατρο και οι ίδιοι δημοσιογράφοι στον ραδιοφωνικό σταθμό που δούλευαν το απόγευμα δεν έλεγαν ότι κάποιος έστειλε μπράβο στο θέατρο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι δημοσιογράφοι έκαψαν τα ελάχιστα εγκεφαλικά κύτταρα που είχαν εκείνες τις μέρες. Έχω διασκεδάσει πάρα πολύ ακούγοντας δημοσιογράφους να λένε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν για αυτό το θέμα γιατί θα καταστραφεί η καριέρα τους. Και λέω, κοίτα δύναμη που έχω. Ναι, καταστρέφω καριέρες. Τέλος πάντων,
Το θέμα δεν είναι να μιλήσω για μένα, το θέμα να μιλήσω για το βιβλίο. Κακώς είπες ότι δεν είναι μυθοπλασία. Ακούστε. Κλείστε τα μάτια. Δεκέμβριος του 2002. Στο κέντρο επιχειρήσεων του πολεμικού ναυτικού της Γαλλίας επικρατεί ένταση. Οι οδηγίες που είχαν λάβει από το μέγαρο των Ηλυσίων ήταν σαφείς. Θα αποτρέψετε πάση θυσία την είσοδο δεξαμενόπλοιων μονού τυχώματος, τα μονοπίθμενα είναι αυτά, δηλαδή δεν έχουν ασφάλεια στο υλικό που μεταφέρουν, αν γίνει στραβή, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γαλλίας. Προκειμένου μάλιστα να διαλύσει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις προθέσεις του τότε πρόεδρο Ζακ Σιράκ, είχε δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα δεχτεί εφοπλιστές με σαπάκια να συμπεριφέρονται σαν γκάγκστερ στις ακτές της Γαλλίας. Το τι ακριβώς είχε στο μυαλό το Γάλλος πρόεδρος έγινε σαφές στις 3 Δεκεμβρίου, όταν το δεξαμενόπλιο Ενάγριος Τιτάν, ιδιοκτησίας της Ερμής Μαριτή της οικογένειας Αλαφούζου, επιχείρησε να εισέλθει στη γαλλική ΑΟΣ. Η φρεγάτα Ζερμινάλ, αν το λέω σωστά, δεν μιλάω γαλλικά, έλαβε εντολές να ανακόψει την πορεία του, ενώ ο κυβερνήτης του δεξαμενόπλιου έλαβε ένα μήνυμα που τον ενημέρωνε ότι το σκάφος του έπρεπε να εγκαταλείψει άμεσα την περιοχή και του είπε: σε περίπτωση άρνησης εφαρμογής της εντολής, η ευθύνη για ό,τι συμβεί βαραίνει αποκλειστικά εσάς. Κατέληγε το μήνυμα. Λίγες ώρες αργότερα, ένα ελικόπτερο αποβίβαζε στο κατάστρωμα του πλοίου ομάδα Γάλλων εμπειρογνωμόνων που συνοδευόταν από ένστολους του πολεμικού ναυτικού. Τα επόμενα 24 ώρα είχα την ευκαιρία, όχι εγώ, ο Άρης, λοιπόν, να ζήσω ως αυτή κοσμάρτυρας μία από τις πιο κωμικοτραγικές ιστορίες στα χρονικά των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Η είδηση είχε αρχίσει να κάνει το γύρο του κόσμου μέσα από τηλεγραφήματα του Reuters και του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων. Στην Ελλάδα όμως επικρατούσε άκρα του τάφου σιωπή. Κανένα κανάλι και κανένας ραδιοφωνικός σταθμός δεν τολμούσε να αναφέρει ότι το δεξαμενόπλιο που η Γαλλία αντιμετώπιζε σαν περιβαλλοντική βόμβα ήταν συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου. Το πρόβλημα για το Μελισσαδίνη δεν λέτε όμως. Δεν το γράφει, δικά μου παρέμβαση. Το πω κι εγώ. Λοιπόν, το πρόβλημα όμως ήταν ότι ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος είχε ξεχάσει ανοιχτή μια μπουκαπόρτα στα στεγανά της ενημέρωσης. Το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου του 2002 χτυπά το τηλέφωνο στην κεντρική αίθουσα σύνταξης της ελληνικής υπηρεσίας του BBC στο Λονδίνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται το δεξί χέρι του Αλαφούζου, Γιάννης Σπανολιός, ο οποίος με την μιλήχια φωνή του ζητά από τους συντάκτες εάν θα είχαν την ευγενή καλοσύνη να κατεβάσουν την είδηση για την περιπέτεια του Ενάγριος Τιτάν στις γαλλικές ακτές. Τι είχε συμβεί? Η ελληνική υπηρεσία του BBC που είχε παίξει την είδηση μεταδιδόταν στην Ελλάδα από το ραδιόφωνο του Sky. Και μετά φύγαψαν δέντρα. Τέλειο. Μυθοπλασία. Ναι, για, αν πραγματικά ερχόταν ένας εξωγήινος εδώ, θα πίστευα ότι όλα αυτά που ζούμε είναι σενάριο. Παίζουμε όλοι σε μια ταινία, είμαστε όλοι ηθοποιοί, όπως είναι ακριβώς το COVID. Τι άλλο να πω, να το αγοράσετε το βιβλίο, γιορτές έρχονται, είναι και κόκκινο. Για τα Χριστούγεννα, αυτά που λέμε, αυτά. Αρέσουμε. Τι άλλο να πω, Άρη, καλή επιτυχία στο βιβλίο σου. Ευχαριστώ που με κάλεσες, δεν ξέρω γιατί το έκανες αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι πολύ ωραίο αυτό με τα ρητά. Με τις φράσεις που κυκλοφορούν γύρω μας. Έλα, αυτό διαβάζα πριν που μου έλεγες χέρι. Μου λες τώρα θα το διαβάσεις το βιβλίο. Πότε θα το διαβάσεις, προλαβαίνω. Έχω μόνο 3 μηνών στο σπίτι. Θα έρθεις κι εσύ. λέει για διάφορα ρητά που κυκλοφορούν. Τα περισσότερα, ξέρετε, αποδίδονται ας πούμε στο Στάλιν, στον ένα, στον άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα χρησιμοποιείτε στη ζωή σας. Ρητά που αποδίδονται σε κάποιους, έτσι κάνεις. Και αλλιώς κανείς δεν ξέρει αν αυτός ο κάποιος τα έχει πει. Οπότε μπορεί να τα χρησιμοποιείτε, δηλαδή σε έχει πρίξει ένας. Του λες: ωραία, α είσαι στον διάλογο, ανοιχτή αδικαμπλαμένη. Ποιος το είπε αυτό, ο Στάλιν. Και καθάρισε. Πώς εντοπίζουμε τα ψευδή ρητά, λέει εδώ ο Άρης. Προσοχή στους συνήθεις υπόπτους. Συγκεκριμένοι συγγραφείς, πολιτικοί και επιστήμονες κουβαλούν στην πλάτη τους περισσότερα ψεύτικα ρητά από άλλους. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αποδίδεται. Στον Κομφούκιο, τον Γκάντε, τον Λίνκον, τον Άινστάιν, τον Μπρέχτ, τον Στάλιν, τον Τζόρτζι και τον Μάρκ Τουέιν. Χρησιμοποιήστε, αυτό είναι το αγαπημένο μου, χρησιμοποιήστε τη λογική σας. Αν μία φράση είναι τόσο ρομαντικά νερόβραστη και φιλελεύθερα απολύτικη, ώστε να μπορεί να αποδοθεί και σε Άρλεκιν, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Φράσεις που συνήθως παρουσιάζουν τους Έλληνες ως θύματα. Κάποιες παγκόσμια συνωμοσίας.
Τυχαίο, και αυτά. Ή ικανό για ανδραγαθήματα που κανένα άλλο λαό δεν έχει πετύχει στην παγκόσμια ιστορία και κατά πάσα πιθανότητα είναι κατά πάσα πιθανότητα ψευδή. Θυμηθείτε επίση ότι πολύ συχνά οι ψεύτικε φράσει αναπαράγουν το κυρίαρχο αφήγημα για την ιστορία και το ρόλο του ανθρώπου σε αυτή. Παραποιημένε φράσει που εξυγνούν το άτομο σε βάρο του συνόλου κυριαρχούν στα μεμέ του ίντερνετ. Αυτά και άλλα πολύ ωραία. Έχει πλάκα το βιβλίο, αυτό θέλω να σα πω. Αν τον αφήσω κι άλλο, δεν θα το διαβάσετε το βιβλίο, γιατί θα πιάσει όλο. Έλα, δυο σελίδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι η στιγμή ως συντονιστής να δώσω το λόγο σε εμένα. Και σκέφτηκα, όπως είναι και η δομή του βιβλίου, να πω μια ιστορία που έρχεται από κάτι που διάβασα ή είδα σε μέσα ενημέρωσης, προσπαθώντας να εξηγήσω τους μηχανισμούς παραπληροφόρησης και προπαγάνδας που χρησιμοποιήθηκαν. Και αυτός είναι και ο τρόπος, ο λόγος για τον οποίο γράφτηκε το βιβλίο, δηλαδή να μπορεί κάποιος να βλέπει ένα δελτίο ειδήσεων και μετά να πηγαίνει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο και να καταλάβει γιατί παρουσιάστηκε έτσι ένα γράφημα, γιατί διατυπώθηκε με ένα συγκεκριμένο τίτλο μία φράση και ούτω καθεξής. Η ιστορία που διάλεξα να σας πω είναι της περασμένης εβδομάδας, σε όσους παρακολουθήσατε, όταν η είδηση είναι η εξής. Η Ρωσία εξαπέλυσε μία μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, η οποία απάντησε χρησιμοποιώντας αντιβαλιστικούς πυράβλους, ένας εκ των οποίων ή θράψμα ενός πυράβλου έπεσε σε πολεμικό έδαφος χώρα μέλους του ΝΑΤΟ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία έπρεπε να διαχειριστούν τα μέσα ενημέρωσης. Πώς ξεκίνησε η μέρα μας εκείνο το πρωί? Με ένα τηλεγράφημα του Associated Press, το οποίο δεν είχε περιεχόμενο, είχε μόνο τίτλο πάνω, και έλεγε ότι σύμφωνα με μία ανώνυμη πηγή ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου, η Ρωσία έριξε έναν πύραυλο σε πολεμικό έδαφος. Αρχίζει αυτό να μεταφέρεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται το Associated Press. Κυκλοφορούν όμως ταυτόχρονα και ορισμένες φωτογραφίες από τα θράψματα του πυράβλου, που όσοι γνωρίζουν καταλαβαίνουν ότι είναι σοβιετικής κατασκευής αντιβαλιστικός πύραυλος, οπότε δεν μπορεί να έχει προέλθει από την ρωσική πλευρά. Είναι πιθανότατα ένας πύραυλος που είχε μείνει ως απόθεμα στην Ουκρανία, η οποία και τον χρησιμοποίησε και έπεσε στην Πολωνία. Στην Πολωνία, όπου έχουν προσπαθήσει να σηκώσουν από την πρώτη στιγμή το θέμα και έχουν κάνει και έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσία και των ανώτατων στρατηγών, αρχίζουν να λένε ότι είναι ρωσικός ο πύραυλος. Με το οποίο δεν λένε ψέματα, γιατί ήταν ρωσικός ο πύραυλος, εννοούσαν όμως ότι ήταν ρωσικής κατασκευής πύραυλος, ο οποίος εκτοξεύτηκε από την Ουκρανία. Αρχίζουν τότε μετά από αυτό γνωστοί δημοσιογράφοι, αναλυτές, δημοσιολόγοι να αναφέρονται όλο και συχνότερα στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Η πιθανή ενεργοποίηση του άρθρου 5 σημαίνει ότι μία χώρα έχει δεχτεί επίθεση, άρα οι υπόλοιπες χώρες μέλη της συμμαχίας οφείλουν να απαντήσουν από κοινού, στη συγκεκριμένη περίπτωση να επιτεθούν, να χτυπήσουν τη Ρωσία, γιατί χτύπησε έδαφος που υπάγεται στο ΝΑΤΟ. Το μαζεύουν λίγο αυτό, παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία βγαίνει ανοιχτά και κατηγορεί για την πυραυλική επίθεση την Ρωσία. Το μαζεύουν σιγά σιγά αυτό όσο περνάει η μέρα και λένε να μην κάνουμε το άρθρο 5, να κάνουμε το άρθρο 4, το οποίο είναι, αν θέλετε, το εξώδικο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πριν σου κάνουν την αγωγή, μαζεύονται να συζητήσουν και δηλώνει μια χώρα ότι εγώ αισθάνομαι ότι απειλούμε και το καταθέτω στα υπόλοιπα μέρη της συμμαχίας. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη φάση η συζήτηση πλέον είναι, έχουν ενεργοποιηθεί θεσμικά όργανα του ΝΑΤΟ και αποφασίζεται την επόμενη μέρα να υπάρχει σύνοδος να συζητήσουν το θέμα. Να συζητήσουν δηλαδή αυτό που φτάνει στα μέσα ενημέρωσης ως ενδεχόμενο εμπλοκής νατοϊκών δυνάμεων εναντίον της Ρωσίας, δηλαδή ενός πολέμου μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων.
Αυτά, θυμίζω, έχουν ξεκινήσει από έναν τίτλο του Associated Press σε μία ανώνυμη πηγή και το τηλεγράφημα ακόμα και σήμερα δεν έχει κείμενο από κάτω του, είναι μόνο ο τίτλος. Τα μαζεύει λίγο ο Biden, κάνοντας κάποιες δηλώσεις και λένε δεν έχουμε στοιχεία. Τα μαζεύει και το ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας, θα πρέπει να το ερευνήσουμε, μέχρι που βγαίνει πάλι το Associated Press και λέει ότι τελικά, κατά πάσα πιθανότητα, ο πύραυλος προήλθε από την Ουκρανία και το αποδίδουμε σε μία ανώνυμη πηγή. Και έτσι κλείνει αυτός ο κύκλος για το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου, που ξεκίνησε από μία ανώνυμη πηγή και έκλεισε με μία ανώνυμη πηγή. Αυτή είναι πάνω κάτω η ιστορία που γνωρίζεται ή που σχολιάστηκε ή που κυκλοφόρησε. Αλλά έχει και συνέχεια. 5 μέρες αργότερα, το Associated Press απολύει τον δημοσιογράφο που έγραψε αυτό το κείμενο. Ο δημοσιογράφος ζητά να καταθέσει την άποψή του δημόσια, αλλά τον ενημερώνουν ότι δεν μπορεί να το κάνει, γιατί έχει υπογράψει non-disclosure agreement, μια συμφωνία δηλαδή που όχι μόνο είναι απολυμένος, θα πάει και στη φυλακή, αν πει τι έγινε στη σχέση του με τους editors, με τους αρχισυντάκτες και με τη διεύθυνση του Associated Press. Γράφει λοιπόν ένα καινούριο τηλεγράφημα του Associated Press, το οποίο περιγράφει ότι απολύθηκε ο συντάκτης. Ξέρετε πού αποδίδει αυτό το τηλεγράφημα, αυτή την ιστορία? Σε ανώνυμες πηγές του Associated Press. Δηλαδή, το Associated Press απολύει έναν συντάκτη γιατί χρησιμοποίησε μία και ανώνυμη πηγή και αποδίδει την ιστορία της απόλυσής του σε μία ανώνυμη πηγή του ίδιου του οργανισμού που μεταδίδει. Εδώ έχουμε τόσα πολλά επίπεδα προβλημάτων που χρειαζόμαστε μέρες για να τα αναλύσουμε. Να σας πω όμως επιγραμματικά κάποια στοιχεία, γιατί αφορούν το πώς εγώ χειρίστηκα το βιβλίο και πώς το βλέπω ως οδηγό και εγχειρίδιο για να κατανοούμε τέτοιες καταστάσεις. Έχουμε καταρχήν το προφανές ότι έχουμε μία πηγή, θεωρητικά απαγορεύεται διαρροπάλου με ελάχιστες εξαιρέσεις, και έχουμε μία ανώνυμη πηγή. Παρ' όλα αυτά, αν θυμάστε όλα τα τελευταία χρόνια, ό,τι έχει συμβεί σημαντικό στον πλανήτη έχει ξεκινήσει από μία ανώνυμη πηγή. Είτε πρόκειται για τα όπλα μαζικής καταστροφής του Ιράκ, είτε πρόκειται για οποιασδήποτε αποφάσεις μας δόθηκαν ως βεβαιότητα από κάποιο πρακτορείο, αλλά ποτέ δεν μάθαμε ποιος ήταν ο πρώτος που το είπε και το ξεκίνησε. Έχουμε σε δεύτερο επίπεδο τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο να χρησιμοποιούν την πληροφορία, η υποτιθέμενη πληροφορία του Associated Press, έχοντας αυτό το πρακτορείο ως μοναδική πηγή και αυτή. Σε δεύτερο επίπεδο, δηλαδή, έρχεται το λάθος, και αυτό είναι πλέον στις αίθουσες σύνταξης κανείς δεν το αμφισβητεί. Αφού μας ήρθε από το πρακτορείο, θα το πούμε, δεν χρειάζεται πλέον να το διασταυρώσουμε. Ξεχνώντας προφανώς ότι τα περισσότερα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων είναι αυτό που λέει ο τίτλος τους. Είναι κρατικά πρακτορεία ειδήσεων και μεταδίδουν ως επιτοπλίστων με λιγότερη ή περισσότερη σοβαρότητα τις θέσεις, την γραμμή, την κυρίαρχη εφήγηση ενός κράτους. Και στο βιβλίο περιγράφω κιόλας την συνέχεια της δημιουργίας των πρακτορείων ως συνέχεια της δημιουργίας και του έθνους κράτους και πώς χρησιμοποιήθηκαν σε ιστορικές περιόδους. Πάμε στην Πολωνία. Τι έχει κάνει η Πολωνία λέγοντας ότι είναι ρωσικός πύραυλος? Εδώ περνάμε στο κεφάλαιο με τις λογικές πλάνες. Είναι ουσιαστικά περίπου η λογική πλάνη του equivocation, το οποίο σημαίνει ότι χρησιμοποιείς μία λέξη, μία φράση που μπορεί να έχει δύο νοήματα, αφήνοντας να αιωρείται σε ποιο από τα δύο αναφέρεσαι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από την ελληνική πραγματικότητα. Όταν κάποιοι πρότειναν στην περίοδο των μνημονίων στάση πληρωμών, οι οικονομολόγοι που μιλούσαν για στάση πληρωμών εννοούσαν να σταματήσει η Ελλάδα να πληρώνει τις ξένες τράπεζες και όσους είχαν δανείσει. Αν βλέπατε όλους τους σχολιαστές, όταν έλεγαν στάση πληρωμών, εννοούσαν ότι θα σταματήσει το ελληνικό κράτος να πληρώνει μισθούς και συντάξεις. Και άφηναν να εννοηθεί ότι τι έρχονται να μας πούν αυτοί οι ξένοι καθηγητές, να σταματήσουμε να σας πληρώνουμε, λαέ.
χαρακτηριστικό παράδειγμα ακριβώς όπως το χρησιμοποίησε εδώ η Πολωνία. Θα μπορούσε εδώ να μου πείτε να έχει απαντήσει η Ρωσία και να διαψεύσει αυτήν την είδηση. Τη διέψευσε η Ρωσία, αλλά δεν το μάθατε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει την πρόσβαση σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Τα οποία δεν είναι καλά, είναι μια πηγή βαριάς αισχρής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας εξίσου κακής ή και χειρότερης μερικές φορές από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Προσέξτε όμως τι έχει γίνει. Μας έχει απαγορεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα διαβάζουμε αυτά, να βλέπουμε τι γίνεται και πρέπει να καταφέρουμε σε μεθόδους παράκαμψης του αποκλεισμού όπως κάνουν στην Κίνα, όπως κάνουν στο Ιράν, όπως κάνουν σε αυταρχικά καθεστώτα για να μπορέσουμε να διαβάσουμε την είδηση. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εδώ έχουμε εντάξει, τι περίμενες να κάνει το Associated Press, το οποίο είναι ένα άλλο κεφάλαιο του βιβλίου, το χρησιμοποιώ ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι σημαίνει διεθνές ειδησιογραφικό πρακτορείο. Εν συντομία, η ιστορία του Associated Press είναι ότι φτιάχτηκε ως ένα trust για να καλύψουν τον πόλεμο ανάμεσα στο Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο δεν ήταν πόλεμο, ήταν η εισβολή των Ηνωμένων Πολιτείων στο Μεξικό για να καταλάβει εδάφη. Ο άνθρωπος, ο Moses Yale Beach, που δημιούργησε αυτό το trust, ήταν πράκτορας του Λευκού Οίκου. Τον πλήρωναν 6 δολάρια την ημέρα για να πάει με την δημοσιογραφική του ιδιότητα στο Μεξικό και να δημιουργήσει μια πέμπτη φάλαγγα που θα χτυπούσε εκ των έσω την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να καταλάβουν εδάφη του Μεξικού. Και μετά συνεχίζει το Associated Press με μια ιστορία δεκαετιών όπου στήριζε τη γενοκτονία των Ινδιάνων στέλνοντας embedded δημοσιογράφους που ουσιαστικά πολεμούσαν. Δεν ήταν embedded με τη σημερινή μορφή, παίρναν μέρος στις μάχες σε ορισμένες περιπτώσεις. Λειτουργήσε ως το αγαπημένο πρακτορείο του Αδόλφου Χίτλερ, γιατί ήταν το μόνο που διατήρησε την άδειά του να μείνει στη ναζιστική Γερμανία, γιατί μετέφερε στο εξωτερικό μόνο ότι είχε εγκρίνει το Υπουργείο Προπαγάνδας της Γερμανίας. Στο Βιετνάμ συγκάλυψε ορισμένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα, προσπάθησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο Ιράν Κόντρας, αλλά έγινε ένα λάθος και δημοσίευθηκε κατά λάθος το τηλεγράφημα, το είχαν στο αρχείο. Και άλλαξε η βάρδια, δεν είχε ενημερωθεί ο επόμενος συντάκτης και το ανέβασε. Δεν είναι όμως, η ιστορία των πυράβλων δεν είναι η χαρακτηριστική περίπτωση αυτού που ξέρουμε μιας κρατικής προπαγάνδας την οποία αναλαμβάνουν μέσα ενημέρωσης να την προωθήσουν. Δεν είναι η περίπτωση των οπλών μαζικής καταστροφής του Ιράκ όπου αποφάσισαν οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα πούμε ότι έχουν όπλα και ανέλαβαν τα μέσα ενημέρωσης να το προωθήσουν. Εδώ δεν υπήρχε κεντρική εντολή από την Ουάσινγκτον, όπως φαίνεται, να βγει αυτή η πληροφορία ότι είναι ρωσικός ο πύραυλος. Ο Biden προσπαθούσε να το μαζέψει όλη την ημέρα. Προφανώς υπήρχαν άλλα κέντρα εξουσίας που το ήθελαν και λειτουργήσαν σαν μεγάφωνο για να προωθηθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν ημέρες που περνούσε προς το Κογκρέσο, προωθούνταν μάλλον προς το Κογκρέσο, ένα νέο τεράστιο πακέτο δεκάδων δισεκατομμυρίων οικονομικής ενίσχυσης προς την Ουκρανία, που μια τέτοια ιστορία θα το βοηθούσε πάρα πολύ. Δεν είναι όμως η κλασική περίπτωση μιας κρατικής προπαγάνδας. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία που προσπαθώ να θίξω στο βιβλίο. Ότι οι λανθασμένες πληροφορίες που μας έρχονται δεν σημαίνει πάντα ότι κάθισαν 5 άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι με συνωμοσιολογικούς όρους και αποφάσισαν ότι αυτό θα βγάλουμε προς τα έξω και αρχίζουν πυθύνια όλοι οι δημοσιογράφοι να το κάνουν. Πάρα πολλά πράγματα οφείλονται σε λάθη. Πάρα πολλά πράγματα οφείλονται σε κεκτημένη ταχύτητα που μπορεί να είναι και κεκτημένη ιδεολογική ταχύτητα. Πάντα χτυπάμε αυτή την πλευρά, άρα συνεχίζουμε λέγοντας αυτό. Αυτά όμως δεν είναι λιγότερο πολιτικές αποφάσεις στο τέλος της ημέρας. Τα πάρα πολλά λάθη είναι μια πολιτική απόφαση που λαμβάνει ο ιδιοκτήτης του μέσου ενημέρωσης σε συνεργασία με την εκάστοτε κυβέρνηση. Τι εννοώ με αυτό. Λέω μέσα στο βιβλίο ότι κάθε κυβέρνηση λειτουργεί ως κεντρική τράπεζα της παραπληροφόρησης. Με τον ίδιο τρόπο που μια κεντρική τράπεζα έχει στα χέρια της εργαλεία για να ελέγξει την ροή του χρήματος στην οικονομία, αν θα αυξήσει ή θα μειώσει τη ρευστότητα,
Έτσι και μια κυβέρνηση μπορεί να ελέγχει ως έναν βαθμό την ποιότητα της πληροφορίας που βγάζουν τα μέσα ενημέρωσης. Παράδειγμα, εάν αποφασίσει ότι δεν θέλει πλέον κάθε σταθμός εθνικής εμβέλειας στην Ελλάδα να έχει ελάχιστο προσωπικό 400 εργαζομένων, είναι δεδομένο ότι θα δούμε την επόμενη μέρα λάθος ρευθύματα. Έχω συγκεκριμένο παράδειγμα μέσα στο βιβλίο από τηλεοπτικό σταθμό που παρουσίασε 4 γραφήματα με 5 λάθη. Άρχισα να τα ψάχνω αυτά τα γραφήματα, πιστεύοντας ότι υπάρχει μια πολιτική ατζέντα από πίσω, και είδα ότι τα μισά λάθη ευνοούσαν την κυβέρνηση και τα άλλα μισά ήταν εναντίον της κυβέρνησης. Ήταν καθαρό λάθος. Αλλά ήταν ένα λάθος το οποίο ξεκίνησε από την απόφαση ενός ολιγάρχη να μην πάρει έναν άνθρωπο επιστήμονα, γιατί επιστήμονας πρέπει να κάνει, στατιστικολόγος πρέπει να κάνει τα γραφήματα σε ένα σταθμό, ούτε να έχει ένα ξεχωριστό τμήμα γραφημάτων που θα αποκτήσουν σιγά σιγά μια εμπειρία, αλλά να δώσει ένα πρόγραμμα σε κάθε δημοσιογράφο μαζί με το κομμάτι του να είναι υποχρεωμένος να φτιάχνει και το γράφημα. Και αυτός ο δημοσιογράφος, έχοντας να κάνει 10 πράγματα εκείνη την ημέρα και να το προωθήσει στο Twitter και να γράψει το κείμενο και να κάνει την εκφώνηση και να φτιάξει τα γραφήματα, έκανε 5 λάθη σε 4 γραφήματα. Λοιπόν, παραπληροφόρηση, αυτό είναι πολιτική παραπληροφόρηση. Είναι μια απόφαση του πόσο καλή δημοσιογραφία θέλουμε να έχουμε. Και τελευταίο και να κλείσω, το οποίο είναι ο άλλος μεγάλος στόχος του βιβλίου και το βλέπουμε εδώ στην περίπτωση των πυράβλων και πώς καλύφθηκε, είναι ότι θέλω, στόχος του βιβλίου είναι να ξανάρθει η συζήτηση στην προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης. Γιατί υπάρχει μία πολύ συγκεκριμένη, όπου δείτε στο εξωτερικό τη λέξη disinformation, να είστε σίγουροι ότι αναφέρονται σε παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media. Γιατί και σε επιστημονικό επίπεδο και σε δημοσιογραφικό επίπεδο, όλος ο έλεγχος στρέφεται σε αυτούς τους κακούς πολίτες εν τέλει, που ξαφνικά απέκτησαν το δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοιτάξτε τι προβλήματα μας δημιουργούν. Γιατί δεν είναι οι σοβαροί δημοσιογράφοι τύπου Associated Press που παραλίγο να ξεκινήσουν έναν πυρηνικό πόλεμο, είναι αυτή η μάζα των απλών πολιτών. Η συνεχή, δεν λέω ότι δεν γίνεται χαμός στα social media, έτσι. Είναι ένα ναρκοπαίδιο παραπληροφόρησης εκεί μέσα. Αλλά έχει πολιτική χρειά η συνεχής επίθεση στα social media προκειμένου να αφήσουμε έξω από τη συζήτηση τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό που θέλω να δείξω και με μερικά παραδείγματα στο βιβλίο είναι ότι ακόμα και αυτά που τα παραδείγματα παραπληροφόρησης των social media που τα θεωρούμε δεδομένο ότι δημιουργήθηκαν λόγω των social media, πολλές φορές ξεκινάνε από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Πανδημία και αντιεμβολιαστικό κίνημα. Είναι πολύ εύκολο να κατηγορούμε τον κόσμο ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και γι' αυτό βγήκαν οι διάφοροι ψεκασμένοι και μας έλεγαν μην εμβολιαστείτε. Αλλά εγώ ερχόμενος τότε από το εξωτερικό, όταν βγήκαν τα εμβόλια, αυτό που είδα ανοίγοντας την τηλεόραση ήταν ένα περιστατικό παρενέργειας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έπαιζε για ένα μήνα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με καλεσμένους τους συγγενείς του θύματος, τη συνυφάδα του θύματος, την αδερφή του θύματος, φίλους, οικογενειακούς, και είχα την αίσθηση, μέχρι να μπω λίγο να ψάξω την είδηση, ότι έχουμε εκατοντάδες διαφορετικά περιστατικά παρενεργειών από το εμβόλιο. Είχαμε ένα, το οποίο προωθούνταν από τα μέσα ενημέρωση. Λοιπόν, εκεί, πριν κατηγορήσουμε τον κόσμο που φοβήθηκε για τα εμβόλια, ας κατηγορήσουμε τα μέσα ενημέρωσης που για clickbait λόγους, για να πουλήσουν, πουλούσαν το προϊόν με τη μεγαλύτερη αξία πώλησης, δηλαδή το θάνατο. Ή, το είδαμε και εδώ στο βιντεάκι, ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο γελοιότητας οι υποστηρικτές της επίπεδης γης, ότι δεν είναι στρογγυλή η γη ή έστω ελαφρώς πλακουτσωτή, αλλά είναι επίπεδη. Ναι, αλλά όταν βγαίνει στο Channel 4 καλεσμένος ο εκπρόσωπος των υποστηρικτών της θεωρίας της επίπεδης γης και τον έχουν για μισή ώρα να μιλάει, είναι το Channel 4 που έχει προωθήσει σε ευρύ ακροατήριο την πιο ηλίθια και χαζή και ψεκασμένη θεωρία που έχουμε ακούσει τις τελευταίες
δεκαετίες. Και με αυτό σας κλείνω, σας αποχαιρετώ για να βάλω το καπέλο του συντονιστή πάλι, να με ευχαριστήσω και να σας δώσω τον λόγο για ερωτήσεις, σχόλια ή ό,τι θέλετε να κάνετε.